Καλησπέρα. Καταρχήν προτού να μιλήσω για τη δική μου ομάδα, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα του Παραλιμνιού. Δεν κρίνονται όλα σε ένα παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει το δρόμο σε πολλές ομάδες τα τελευταία 3 χρόνια με σταθερά βήματα προόδου, με υγεία, με έναν προπονητή που την έβαλε στο σωστό δρόμο τα τελευταία 3 χρόνια, είναι ξεκάθαρο. Και πραγματικά μακάρι να έχει και άλλες ομάδες σαν το Παραλίμνη που δίνουν υγεία στο πρωτάθλημα, το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Τώρα όσον αφορά τη δική μας ομάδα, εντάξει, το Παραλίμνη βρίσκει τον τρόπο κάθε χρόνο να μας κάνει μια ζημιά, και χάρη σε αυτό πλέον είμαστε υποψιασμένοι, παίρνουμε το παιχνίδι, όχι ότι τις άλλες φορές δεν το παίρναμε σοβαρά, λίμωνο, αλλά καμιά φορά πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατεβήκαμε πολύ δυνατά και συγκεντρωμένα στο παιχνίδι. Οι παίχτες κατάλαβαν και ευτυχώς έδειξαν ότι η ζημιά που πάθαμε με την ΑΕΛ δείξαμε ότι τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο ότι μάθαμε από αυτό, να αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι πολύ σοβαρά και κερδίσαμε ενδίκεια. Έχουμε δείξει μια καλή εικόνα για τους 2 μήνες που βρισκόμαστε μαζί σαν ομάδα. Η πρώτη θέση δεν λέγει τίποτα αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι να είμαστε αυτοί που πρέπει το Μάιο που κρίνονται οι τίτλοι. Και ο στόχος μας είναι καθημερινά να δουλεύουμε με μοναδικό γνώμονα τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν μας ξεγελά τίποτα. Μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας, που δεν είναι τίποτε άλλο που να επιστρέψουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε και με τον τρόπο που ονειρευτήκαμε και χτίσαμε αυτήν την ομάδα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι πέρα από την νίκη τη σημερινή, πολύ ευχαριστώ γεγονός ήταν ότι ο Wes, ένας συμπαίκτης μας, επιστρέψε στην ομάδα και έδειξε ότι είναι σημαντική μονάδα για μας και μας βοήθησε πολύ, ειδικά σήμερα. Επίσης, καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι στο πρώτο γύρο, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και όπως άκουσα και εγώ, επειδή είμαι φετινός, είχαμε μια προϊστορία κακή με το Παραλίμνη. Καταφέραμε σήμερα να τη σπάσουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. 2 και 3 Δεκεμβρίου γεμίζουμε το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για να στηρίξουμε την Εθνική Ανδρών Καλαθόσφαιρας. 2 Δεκεμβρίου Κύπρος Αυστρία στις 4 το απόγευμα. 3 Δεκεμβρίου Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 το απόγευμα. Στηρίζουμε την Εθνική Κύπρου στην προσπάθεια που κάνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ 2021. Κανονικό εισιτήριο για κάθε αγώνα 5 ευρώ. Παιδικό εισιτήριο 1 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στο www.tickethour.com.cy. Μία χώρα, μία ομάδα. Να είστε όλοι εκεί.